τις δικές του απόψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την ομάδα στην Επιμέλεια για την διοργάνωση σήμερα αυτής της εκδήλωσης. Και δεν μπορώ να μη σχολιάσω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη πάσα για την δική μου παρέμβαση από το σχόλιο σας, κύριε Ντόναρε, για το ότι πρέπει να αναπροσανατολιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες τα θέματα αυτά και να προτεραιοποιηθεί το συμφέρον των παιδιών και όχι των ενηλίκων εμπλεκομένων, γιατί μέχρι τώρα συζητάμε για ομάδες πίεσης ή για συμφέροντα μόνο ενηλίκων και κάπου το συμφέρον των παιδιών έχει πάει τελείως στην άκρη. Δύο λόγια πριν να γυρίσω πάλι σε αυτό, με το οποίο ήθελα κατά βάση να τελειώσω. Να πω δύο λόγια και για το θέμα καθ' αυτό του περιώνυμου συνδρόμου της γονεϊκής αποξένωσης. Ο όρος αυτός πρωτοεμφανίζεται στην βιβλιογραφία, την ψυχιατρική και ψυχολογική, το 76 ως το 80, τους Γουελεστάν και Κέλλη, δύο πολύ αξιόλογους ερευνητές, οι οποίοι στον αγγλοσαξονικό κόσμο αρχίζουν να δουλεύουν με το αυξημένο, ολοένα και αυξανόμενο τότε ποσοστό οικογενειών με παιδιά που χώριζαν και φυσικά κατέλεγαν στο συμπέρασμα ότι, όπως και άλλες μελέτες έκτοτε, ότι η εμπλοκή και των δύο γονέων φυσικά είναι ένα ευνοϊκό και ένας παράγοντας, μια συνθήκη που ευνοεί τα παιδιά. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά τη δεκαετία του 80 βγαίνει αυτή η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο κύριος Γκάρντνερ, και διατυπώνει αυτό τον όρο του συνδρόμου, που πια το διατυπώνει με μια πάρα πολύ διαφορετική οπτική και χαίρομαι που υπόθηκαν μερικά πράγματα ήδη από την κυρία Λιμιωτάκη και τον Παναγιώτη Βουτσιράκου. Γιατί στα αλήθεια αυτό διατυπώνεται σε ένα τελείως διαφορετικό συγκείμενο. Και αυτό είναι, κακά τα ψέματα, η άρνηση του δικαιώματος του παιδιού να έχει προστασία όταν κακοποιείται από τους γονείς του. Γιατί αυτό είναι ένα νήμα που σε όλα τα γραπτά του Γκάρντνερ μπορεί να το αναγνωρίσει κανένας ήδη από τη δεκαετία του 80 μέχρι και τις πιο τελευταίες τοποθετήσεις του. Δηλαδή ο Γκάρντνερ παίρνει αυτή την έννοια που διατυπώνεται ήδη από πιο πριν από προηγούμενους, ότι καλό είναι και οι δύο γονείς όταν χωρίζουν να εμπλέκονται και να έχουν σχέση με το παιδί και την μετασχηματίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να λέει ότι όπως και να έχει δεν μπορεί το παιδί να λέει ότι θυματοποιούμε από τον ένα γονιό γιατί αυτό θα είναι κακό. Και μάλιστα αυτό φυσικά έχει μια σαφή έμφυλη διάσταση της σκέψης του Γκάρντνερ και έχει μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή. Ο Γκάρντνερ είχε, με επιλογότητα από μυθογενικές αντιλήψεις και αυτό είναι γνωστό, να σας διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα από ένα γραπτό του και στη δεκαετία του 90, ο οποίος αμφισβητούσε και τις ενήλικες γυναίκες θύματα βιασμού, διότι καθώς έλεγε, κάποιες γυναίκες μπορεί να κερδίζουν ευχαρίστηση από το να τις χτυπάνε, να τις δένουν ή να τις κάνουν άλλος πώς να υποφέρουν, γιατί βλέπουν αυτό ως το τίμημα που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν κατά τον Γκάρντνερ για να κερδίσουν την ικανοποίηση της υποδοχής του σπέρματος. Αυτά είναι τα λόγια γραπτά του ίδιου του Γκάρντνερ. Μάλιστα, όχι μόνο αυτό, επανειλημμένως έγραψε επισημένοντας ότι ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός παραέχει κάνει θέμα το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η παιδοφιλία είναι μία από τις πρακτικές μαζί με τη ζωοφιλία και τα λοιπά και άλλες παραφιλίες και μάλιστα κατηγορούσε την εβραϊκή επίδραση στον δυτικό πολιτισμό για το ότι τον έκανε να δαιμονοποιήσει και να ενοχοποιήσει το σεξ και τις διάφορες εναλλακτικές πρακτικές. Καταλαβαίνετε ότι αν μας τα έλεγε κάποιος άλλος σήμερα σε ένα άλλο πλαίσιο θα του λέγαμε είσαι ψεκασμένος μάλλον. Όμως φτάνουμε σήμερα να συζητάμε σοβαρά τη μετεξέλιξη αυτών των αντιλήψεων. Από την διατύπωση ωστόσο της πρώτης αυτής θεωρίας από τον Γκάρντνερ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90, η έννοια αυτή ξέφυγε από τα δικά μας τα χωράφια των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και πήγε προφανώς στα πιο πολιτικο-νομικά θέματα, όπου με διάφορες ομάδες πίεσης και συμφερόντων προβλήθηκε σε διάφορους φορείς και διάφορες κοινωνίες αυτή η έννοια. Και παρατηρώ με λύπη μου ότι και διάφοροι συνάδελφοι, ίσως λοιπόν ενημερωμένοι,
ενώ επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτής της ορολογίας, η οποία κάποια στιγμή γύρω στο μιλένιο ίσως έγινε και λίγο της μόδας και μπορούσε να κερδίσει μια δημοσίευση κάπου γράφοντας γι' αυτό. Ωστόσο, στο αμιγώς επιστημονικό πεδίο, μια σωρία μελετών που έγιναν σε διάφορες χώρες του κόσμου έδειξαν ότι πρώτον, ως τέτοια είναι πάρα πολύ σαφρή ως επιστημονική έννοια μιας χωριστής συνδρομής, καθότι τα κριτήρια τα οποία ορίζονταν παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επαναδιατύπωσής τους δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν και μάλιστα είχαν και το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι τα κριτήρια ήταν έτσι διατυπωμένα ώστε το παιδί που τυχόν ήταν πραγματικά θύμα κακοποίησης από κάποιο γονιό του έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας ή είχε μια αδύνατη θέση. Για παράδειγμα, ήδη προαναφέρθηκε ότι ένα από τα κριτήρια είναι να μην θέλει να βλέπει έναν από τους γονείς του. Ή το να υποστηρίζει ότι αυτό είναι δική του πρόθεση και δική του επιλογή και όχι κάποια επιρροή από το περιβάλλον του. Ένα πραγματικό θύμα, να ρωτήσω εγώ, τι άλλο να πει με το που λέει ότι δεν θέλω να βλέπω αυτόν που με κακοποιεί και ότι αυτό είναι δική μου πεποίθηση, αυτομάτως πληρεί τα κριτήρια της κατά Γκάρντνερ συνδρομής γονεϊκής αποξένωσης. Οπότε είναι πλήρως αυτοεκπληρούμενη προφητεία και όχι μια επιστημονική συνεισφορά. Επίσης, όσον αφορά τις ψευδείς καταγγελίες, σωρία από μελέτες που έγιναν στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Υπηρετική Ευρώπη και αλλαχού έχουν δείξει ότι γύρω σε ένα ποσοστό γύρω στα 2%, 3% ως επιτοπλίστων αυτά είναι τα νούμερα που παίζουν για τις ψευδείς καταγγελίες κακοποίησης παιδιών στον δικαστικό χώρο. Και μάλιστα στη μία και μόνη μελέτη που ήταν μια ανασκόπηση στον Καναδά που υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και άρα πολύ περισσότερες καταγγελίες φτάνουν στην δικαστική διερεύνηση, στην οποία το ποσοστό ανέρχονταν στο 14%, καμία σχέση με τα 90% που έλεγε ο Γκάρντνερ και οι υποστηρικτές του, ότι 90% των καταγγελιών είναι ψευδής, πουθενά δεν αποδείχτηκε αυτό. Ακόμα και εκεί, που στο μεγαλύτερο ποσοστό στις έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία 20-25 χρόνια, από αυτό το 14%, μόνο το γύρω στο 15%, αν θυμάμαι καλά, ήταν καταγγελίες που διατύπωσε ο γονιός με τον οποίο διέμενε το παιδί. Οι άλλες καταγγελίες που αποδείχτηκαν ανακριβείς είχαν γίνει από άλλους παράγοντες, από το σχολείο, από τους παιδικούς σταθμούς, από τρίτα πρόσωπα και όχι από το γονιό με τον οποίο υποτίθεται υπήρχε αυτή η διαμάχη. Άρα λοιπόν αυτό το ιδεότυπο, το στερεότυπο που προσπαθείτε να καλλιεργηθεί, ότι υπάρχει ένας γονιός με τον οποίο διαμένει το παιδί και ο οποίος επηρεάζει το παιδί και διατυπώνει ψευδείς καταγγελίες, δεν αποδείχτηκε πουθενά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε μια σειρά έγκριτους διακρατικούς ή εθνικούς οργανισμούς, το σύνδρομο αυτό, μολονότι προσπαθήθηκε να προωθηθεί, απορρίφθηκε ως επιστημονική έννοια. Για παράδειγμα, στην διαδικασία αναθεώρησης της ταξινομίας των ψυχικών διαταραχών και συναφών καταστάσεων, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, με το που έκανε την αναθεώρηση από την 4η στην 5η βερσιόν του DSM, του Diagnostic Statistical Manual, για τις ψυχικές διαταραχές, απέρριψε οριστικά την δυνατότητα να συμπεριλάβει το σύνδρομο της γονεϊκής αποξένωσης ως μία από τις νοσολογικές οντότητες που αναγνωρίζει ως υπαρκτές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που είχε μια παράλληλη διαδικασία και την οποία είχα την ευκαιρία πριν 10-12 χρόνια και σε διάφορα άτυπα γκρουπ να συμμετάσχουμε αναφορικά με την επαναδιατύπωση των σχετικών με την κακοποίηση του παιδιού ενιών, αρχικώς το συμπεριέλαβε όχι ως χωριστή διαγνωστική κατηγορία, αλλά σε μία σειρά από κωδικούς που έχει στο ICD, στην αναθεώρηση από τη 10η στην 11η εκδοχή, στους κωδικούς που αφορούν τις καταστάσεις που μπορεί να έχουν κάποιο κλινικό ενδιαφέρον, που δεν είναι ακριβώς νοσήματα, αλλά είναι κοινωνικές καταστάσεις που μπορεί να επηρεάζουν την ψυχική υγεία εν γέννη ενός παιδιού. Είχε έναν κωδικό που έλεγε προβλήματα στις σχέσεις γονιού-παιδιού και στο επεξηγηματικό του κείμενο είχε συμπεριλάβει και την πιθανή αποξένωση. Επειδή ακριβώς έγινε πολύ κακή χρήση στο πολιτικονομικό επίπεδο αυτής της διατύπωσης,
Το Σεπτέμβριο του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός με απόφασή του αναθεώρησε το διαγνωστικό του εγχειρίδιο της ταξινομίας και αφαίρεσε τελείως την αναφορά στο σύνδρομο γονεϊκής αποξένωσης από το ICD, από το Διεθνές Ενισχύ Σύστημα Ταξινόμησης Ψυχικών Διαταραχών. Το ίδιο μπορώ να πω και για διάφορους άλλους πιο ευρύτερους οργανισμούς. Ήμουνα πριν 2-3 εβδομάδες στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών που είναι σε διαδικασία διαζυγίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου και πάλι αφαιρέθηκε οποιαδήποτε τέτοια αναφορά, γιατί κρίθηκε ότι το σύνδρομο αυτό δεν έχει επιστημονική βάση και τον αιτίον έχει κακή χρήση σε βάρος των δικαιωμάτων του παιδιού και ότι καθιστά κατά αυτόν τον τρόπο τα πραγματικά θύματα ενδοοικογενειακής βίας που τυχόν εμπλέκονται σε μια διαδικασία διαζυγίου, τα καθιστά υπόλογα στο να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Τα βάζει στην πραγματικότητα να ξαναγίνονται, να θυματοποιηθούν ξανά στους κακοποιητές τους. Αυτή είναι μέχρι τώρα η ιστορία αυτού του περίεργου συνδρόμου και είναι παράξενο το ότι σήμερα ακόμα βλέπω ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια επιστημονική βάση ή συνοχή σε αυτού του είδους το εγχείρημα.